Εμείς οι Θράκες και ειδικά οι Ευρύτες μεγαλώσαμε σε απόσταση ένα χρόνο από τα σύνορα. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα εθνικά θέματα και στα θέματα της πατρίδας. Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο που αναφέρεται στο Μακεδονικό Αγώνα, τότε που η πατρίδα μας και η δικιά μας και η δικιά σας εδώ στην Κομωτινή αλλά και όλων των Μακεδόνων ήταν ακόμα σκλαβωμένη, δεν θα μπορούσαμε να πει σε συγκίνητο. Το γράφω εδώ και 2 χρόνια. Έτυχε τώρα η συγκυρία να έρθει ξανά το θέμα στην επικαιρότητα. Ελπίζω να είναι για καλό και όχι για κακό, όπως φοβάμαι. Προς προσωπικά πιστεύω ότι και να περνάει κάποια μηνύματα οτιδήποτε είναι στο ταμείο κόντων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμένα με ενδιαφέρει απλώς ο κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι με τη λογοτεχνία υπηρετώ όχι μόνο τη συγγραφή, αλλά θέλω να υπηρετήσω και την ιστορία και κυρίως να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Εγώ έτσι το αισθάνομαι και έτσι το νιώθω. Αγαπώ την πατρίδα μου, είναι ένα μεγάλο σπίτι όλων μας. Είναι η γη που πατούμε, η γη που φυλάει τους αγαπημένους μας, είναι η ελευθερία μας, η αυτοτέλειά μας, η αυτονομία μας και η περηφάνεια μας. Και δυστυχώς λυπάμαι τα τελευταία χρόνια, διότι έχει όποιος δηλώνει τη φιλοπατρία του, θεωρείται λίγο πολύ, να το πω έτσι, σαχουτικός, σαν φασίστας, ενώ η φιλοπατρία είναι κάτι που διαπερνά όλη την ελληνική κοινωνία από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Εγώ έτσι το νιώθω και έτσι το αισθάνομαι. Είναι λογοτεχνικό βιβλίο, δηλαδή το πρώτο στο είναι το αναγνωστικό ταξίδι, η απόλαυση του αναγνώστη, και αμέσως μετά είναι μια γνώση που θα αποκομίσει κλείνοντάς το. Θέλω κάθε λογοτεχνικό βιβλίο, εκτός από την απόλαυση, να μην κρατάει απλώς μια πετσέτα στην παραλία, αλλά κλείνοντάς το αναγνώστης κάτι να έχει κερδίσει από όλα αυτά. Αφορά τις γυναίκες του Μακεδονικού Αγώνα, εκατοντάδες γυναίκες, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τίποτα. Θα αναφερθώ μόνο σε κάποιες δασκάλες που πήραν τα πτυχία τους από τα Παρθεναγωγεία και τα Δασκαλεία, ευκατάστατες δασκάλες, βγήκαν σε όλα τα χωριά της Μακεδονίας και της Θράκης, προσπαθώντας να μεταδώσουν τη γλώσσα, να βαστάξουν το φρόνημα του ελληνισμού. Πολλές από αυτές κυνηγήθηκαν και βασανίστηκαν από τους Βούλγαρους και τους Κομιτατζίδες, 4 μάλιστα δολοφονήθηκαν και κάποιες βαρύτατα. Θα σας αναφέρω μόνο την Εκατερίνη Χατζηγεωργίου, την οποία έκαψε ζωντανή μέσα στο σχολείο της, όταν αρνήθηκε να το εγκαταλείψει, επειδή φιλοξενούσε και νοσήλευε στα υπόγεια του σχολείου 4 Μακεδονομάχους, 2 Κρητικούς και 2 Μακεδόνες. Σε αυτές τις γυναίκες, στις δασκάλες, αυτές τις ηρωικές και ατρόμητες, αλλά και στις αγρότησες που εφοδίαζαν τα ελληνικά σώματα, στις ταχυδρόμους, στις πράκτορες, σε όλες αυτές τις γυναίκες του λαού μας, της Μακεδονίας και της Τράκης μας, είναι αφιερωμένο το βιβλίο. Και αυτές αφορά. Οι κεντρικές ηρωίδες δηλαδή είναι η μία δασκάλα και η άλλη είναι νοσοκόμα. Και παρακολουθούμε όλο το Μακεδονικό Αγώνα πριν ακόμα ξεκινήσει, κατά τη διάρκεια του και όταν τελείωσε με την επανάσταση των νέων Τούρκων.